Νικόλα μου, πέρασε η ώρα, πρέπει να κοιμηθείς. Ένα λεπτό ρε μαμά. Κανένα λεπτό αγάπη μου, έλα, καληνύχτα. Οι άλλοι είναι ακόμα κάτω και παίζουν. Οι άλλοι είναι μεγαλύτεροι. Εγώ πότε θα μεγαλώσω? Όταν πας για ύπνο, ο ύπνος είναι τροφή. Να κάνω λίγη δίαιτα. Έλα ρε Νικόλα, τώρα μη με σταυρώνεις. Δεν θα ξυπνάς πάλι αύριο. Άντε αγάπη μου, έλα, έλα. Δεν ιστάζω. Πήγαινε στο κρεβάτι και θα σου έρθει. Έλα. Άντε. Άντε πάμε κι εμείς. Έλα ρε Κώστα από τώρα. Δεν θα κοιμηθούμε αμέσως. Αχ, έλα Κωστάκι μου, έλα μωρέ, δεν έχω όρεξη. Πήγαινε στο κρεβάτι και θα σου έρθει. Τι θέλω και μιλάω. Τη βλέπω την ταινία. Τσίργο, θα με πας? Ναι, μην παραλείψει επίσης τον μπάσκετ στο Γκουαντάναμο και στο Άουσβιτς. Ναι, ναι, με πες και που είπε ο Λουκάς. Νικόλα, έχεις ιδέα τι είναι αυτά που μόλις είπα? Λούνα Πάρκ. Όχι, αγάπη μου, φυλακές είναι το Γκουαντάναμο. Πλάκα σου κάνει ο Λουκάς. Καμία πλάκα δεν κάνω. Το Γκουαντάναμο και το Άουσβιτς ήταν για ανθρώπους, ενώ το τσίρκο είναι για τα ζώα. Τώρα τι του λες του παιδιού, λες? Την αλήθεια, πρέπει να ξέρει. Νικόλα, τα ζωάκια βασανίζονται εκεί μέσα. Τι λες, κοίτα, εδώ είναι χαρούμενα. Ναι, αυτός ο ελέφαντας φαίνεται πραγματικά πολύ χαρούμενος. Όλη του τη ζωή ονειρευόταν τον Τίνο με παρδαλά ρούχα να τον έχω πάνω σε ένα σκαμνίγι με λυγισμένα τα πόδια. Και εσύ πού το ξέρεις ότι δεν το αρέσουν? Έχουν γίνει έρευνες, Νικόλα. Έχουν πάει φιλόζωοι κρυφά και έχουν τραβήξει με κάμερα βίντεο. Έχουν τα ζώα σε κάτι μικρά άθλια κουλουπιδιά και τα βασανίζουν όλη τη μέρα για να μάθουν αυτά τα κόλπα. Γι' αυτό και το τσίρκο έχει απαγορευτεί σε κάποιες χώρες. Με αυτή τη λογική θα έπρεπε να έχει απαγορευτεί και η φυσική σχολεία. Αμάν αυτός ο Λουκάς, τι έκατσε και του είπε του παιδιού? Καλύτερα για να ξέρει τι τον περιμένει. Λες ρε Κώστα, έπαθε σοκ το κακόμοιρο. Θα τον πάμε κάπου αλλού να το ξεπεράσει. Μήπως να τον πάμε στο ζωολογικό κήπο? Καλύτερα να μην έχει σχέση με ζώα. Λέω να τον πάμε σε κάνα καρουσέλ, κάνα τρενάκι. Έξω να πάμε με τέτοιο καιρό, κάνει κρύο. Αυτό σε μάρανε. Τι εννοείς, αυτό με μάρανε? Δεν θέλω να πουτιάσουν τα παιδιά μου. Πες ότι φοβάσαι. Εγώ! Να σε πάει. Τι λες αγόρι μου, τρεις γέννες έχω κάνει εγώ. Θα φοβηθώ ένα τρενάκι? Καταπληκτικό είναι, άντε πάμε. Κάτσε ρε Κώστα, κάτσε να τα πούμε πρώτα λίγο. Τι να πούμε ρε, πάμε να βγάλουμε εισιτήριο. Να πούμε για τη σχέση μας Κώστα, για μας δεν μιλάμε καθόλου. Πού πήγε η επικοινωνία μας αγάπη μου? Κο, έχεις γίνει πολύ κότα. Εγώ κότα, τρεις γέννες έχω κάνει Κωστάκι μου. Και αν δεν ήσουν τόσο κολλημένος θα έκανα και τέταρτη. Προτιμώ τον καταράκτη. Όχι, όχι, κοίταξε, η γέννα είναι πολύ πιο οικονομική, για σκέψου το. Τι να σκεφτώ, βρε, πάμε να βγάλουμε. Κάτσε ρε Κώστα, να το δούμε μια φορά ολόκληρο πώς κάνει, να ξέρουμε. Πώς κάνει, μωρά, ανεβαίνει πάνω και πόσο μετά. Πόσο πάνω? Εδώ σε θέλω, πόσο πάνω? Και σε ρωτώ, πού στηρίζεται αυτό το μηχάνημα? Στη φυγόκεντρο, στην κεντρομόλο, στην όθηση, στη βαρύτητα, πρέπει να ξέρω. Κώστα, περίμενε. Αχού, τι κρίμα, ξεκίνησε, Κωστάκι, το χάσαμε. Έλα ρε μαμά, σε παρακαλώ. Εγώ σε παρακαλώ. Δεν θα μπείτε, παιδί μου, σε αυτό το παιχνίδι, πάει και τελείωσε. Αφού ο κύριος μας αφήνει. Γιατί δεν είστε δικά του παιδιά, γι' αυτό. Αφού μπήκαν και κάτι άλλο μικρότερα από εμάς. Δεν ήταν μικρότερα, μεγαλύτερα ήταν. Απλώς ήταν πιο κοντά. Τότε γιατί μας έφερες εδώ, ρε μαμά, αφού δεν μας έφερες να πούμε πουθενά? Μπείτε στην καντίνα. Είναι το μόνο πράγμα που δεν μετακινείται εδώ πέρα. Εδώ που τα λέμε έχουν δίκιο τα παιδιά. Τα έχουμε φέρει και δεν έχουν πάει πουθενά. Άστα, ένα καρουσέλ είναι, τι θα πάθουν? Πολύ καλά, μπείτε. Αλλά με ευθύνη του πατέρα σας. Και εσύ μαζί. Εγώ. Αποκλείεται. Μαμά, φοβάσαι? Εγώ. Δεν θα είσαι καλά. Απλώς κάποιος πρέπει να μείνει έξω να φυλάει τα πράγματά μας. Κοίτα εδώ μια τσαντάρα που έχω. Άσε, θα θυσιαστώ, θα κάτσω εγώ. Όχι, Κώστα μου, καλέ. Τι είναι αυτά που λες? Σε παρακαλώ, μπες μέσα. Μαμά, φοβάσαι? Είπαμε όχι. Περιμένω ένα τηλέφωνο. Εντάξει, θα το σηκώσω εγώ. Θα πω να ξαναπάρουν. Εκτός αν είναι ο Άγιος Πέτρος, οπότε θα σε δώσω. Yes! Yeah! Ωραία που είναι από εδώ πάνω όμως, ε! Καλά είναι! Πότε θα μας κατεβάσει? Λύσαξες!
σκέψη σου. Παρακαλώ, κύριε! Νεαρέ! Καλά, αμέρα να με κάνεις ρεζίλι. Άστο, θα κρατηθώ. Τρομερή θέα έχει από εδώ πάνω. Κώστα, νομίζω ότι μας κόβει κλίση για το αυτοκίνητο τροχονόμος. Πού, κύριε τροχονόμε, κατεβάστε με. Λουκά, είσαι βλάκα. I can fly, Kostas! I can fly! Every night in my dreams. Κοίτα τα, μωρέ, κοίτα τα, σαν τρελά κάνουνε! Φυσιολογικό είναι, όχι σαν και σένα, που φοβάσαι να μπει στα συγκρουόμενα. Γιατί έχω συντήρηση εγώ, Κωστάκι μου. Μια βίδα είναι ένα λασκάρι. Δεν λασκάρι, υπάρχουν συντηρητές που τα φροντίζουν. Και οι συντηρητές άνθρωποι είναι κι αυτοί. Ξέρεις τι σκέφτηκα τώρα, είπες άνθρωποι, ε. Ότι η ζωή είναι σαν το τρενάκι. Ακριβό. Όχι, έχει τα πάνω της, έχει τα κάτω της. Έχει ένα περίεργο ενθουσιασμό μαζί με ένα φόβο. Τρομάζεις όλη τη διαδρομή, λες αμάν, πότε θα φτάσω. Και όταν φτάνεις, λες, αχ, να μπορούσα να ξανακάνω το ταξίδι. Κάτι εμπνεύσεις που έχεις ώρες-ώρες, σαν βγει στον πηγεμό για το τρενάκι. Έτσι είναι και οι άνθρωποι, Ρένια. Υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν ρίσκα, που ζουν τις καταστάσεις. Υπάρχουν άλλοι που φοβούνται μήπως λασκάρει καμιά βίδα και κάθονται στα αυγά τους. Βλέπουν από μακριά τις ζωές των άλλων. Δηλαδή, τι θες να πεις τώρα, ότι εγώ που φοβάμαι να μπω στο τρενάκι με δηλήκες στη ζωή μου. Δεν είσαι και πιο τολμηρός άνθρωπος του κόσμου. Έχεις κλειστεί σε ένα καβούκι και κάθεσαι εκεί. Εγώ δεν έχω αλλάξει τίποτα. Το χρώμα των μαλλιών μου. Το απορρυπαντικό των πιάτων. Τρεις φορές το έχω αλλάξει. Κουραφέξαλα, τίποτα δεν άλλαξε. Ζεις στην ίδια γειτονιά, βλέπεις τους ίδιους ανθρώπους. Πηγαίνεις στα ίδια μέρη, κάνεις στα ίδια μέρη διακοπές, κάνεις την ίδια δουλειά. Δεν πειραματίζεσαι. Λοιπόν, Κωστάκη, ξέρεις κάτι, έχεις δίκιο. Όντως. Μένω στην ίδια γειτονιά τόσα χρόνια, κάνω την ίδια δουλειά, έχω τον ίδιο άντρα. Απαπα. Θα μπω στο τρενάκι, θα πειραματιστώ, θα κάνω αλλαγές. Θα αλλάξουμε γειτονιά. Όχι, όχι, πάνω που βολευτήκαμε. Θα αλλάξεις δουλειά. Τώρα που είμαι στα φόρτε μου. Τι θα αλλάξεις. Άντρα. Ρένια. Θα μπω στο τρενάκι, Κώστα. Εντάξει. Εντάξει, μια χαρά. Αχ, κυρία, συγγνώμη να σας ρωτήσω κάτι. Αυτό τώρα είναι ασφαλές, έτσι. Απολύτως, μαντάμ, παιδιά είμαστε. Ρωτάμε, κύριε, γιατί γυναίκα μου φοβάται. Δικαίως. Τι εννοείς, αντιπαθητική. Τι με εννοεί, ρε, τώρα, σταμάτα. Τι να σταματήσω, ρε, κοίτα, με κοιτάει, με υπονοούμενο. Ήταν ξεκόλα τώρα, ρε, σηκώστα, αλλού είναι το θέμα μας. Ποιο είναι το θέμα μας, και θέλω να κατέβω να λογαριαστώ μαζί του. Παιδί, μην δίνει σημασία. Και μην εξαγριώνεις αυτό το κύριο. Κύριε, λύσε με, ρε, να κατέβω. Τι όχι, ρε. Μην τον εξαγριώνεις, ρε, σου λέω, αυτός το οδηγήσει. Σιγά, μωρέ, τι θα μου κάνει. Πού πάει, Κωστάκη. Πού πάει. Κατέβασέ το. Κώστα, πού πάει. Κατέβασέ το, ρε. Πόση ώρα τους έχει εκεί πάνω. Κάνα μισάωρο. Ανάτο, σταματάει. Έτσι τους κάνει. Δήθεν ότι θα σταματήσει και ξαναρχίζει. Να το πάλι.
Είσαι καλά. Είσαι καλά, ζαλίζομαι, ζαλίζομαι. Έλα, 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 πάμε κάπου να κάτσει. Άσε με μένα, τη μάνα σου μάζεψε. Την πήρα στο λαιμό μου, τι τη έκανα. Μια χαρά είμαι εγώ. Κι εγώ. Περιμένεις κανέναν? Πάντα σου έχεις ένα. Δεν πειράζει, θα σου κάνω παρέα μέχρι να έρθει η φίλη σου. Το ονοματάκι σου? Ναταλία. Α, αυτό και αν είναι σύμπτωση. Γιατί, είσαι Ναταλία, σε λένε? Καλό. Όχι, εμένα με λένε Λουκά. Λουκάς Μπούσκας, χάρηκα. Να σου πω, θα έρθεις μαζί μας στη Ρόδα. Δεν μπορώ τώρα, χάρη. Γιατί, τι κάνεις? Καμάκι! Ρε, Νικόλα! Κουτόπαμα! Νικόλα! Η μαμά είπε να έρθεις. Να πας να της πεις ότι τώρα δεν μπορώ. Άντε, φυγέτε. Φυγέτε. Τι λέγαμε? Μπαμπά! Είσαι ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου! Η μαμά είπε να έρθεις μπαμπάκα μου, καλύτερος του κόσμου! Νικόλα! Ναι, ο καλύτερος μπαμπάκας του κόσμου! Τι λέτε, ρε! Τι λέτε! Έλα, τώρα μπορείς να έρθεις, έφυγε! Θα σας στήσω! Θα σας στήσω! Ελάτε εδώ, ρε! Ελάτε εδώ, ρε, αλήθες! Συγγνώμη, κύριε, μια μάρκα τέλειωσε. Άλλος με τη βάρκα μας. Ρόμπα. Κάντε ότι δεν το ξέρετε. Πάμε εμείς τα συγκλώμενα. Θέλεις να παίξουμε αυτό, ε? Εύκολο φαίνεται. Όποιος χάσει, κερνάει τα ποντά. Εντάξει, πάει. Ωραία. Εδώ είμαστε. Παίρνουμε μπαλάκια και σπάμε τα πιατάκια. Έφαγες τη σκόνη μου. Εντάξει, ο σκοπός είναι όμως να παίζουμε και σωστά το παιχνίδι. Εσύ πετάς τις μπάλες σαν μπουγάτσες. Αφού κερδίζω. Αν έπαιζα κι εγώ έτσι, να δεις τι σκορ θα έκανα. Και δεν παίζεις, ποιος εμποδίζει? Δεν μπορώ, σέβομαι το άθλημα. Λες να παρεξηγηθεί για μια φορά? Δεν θα κλαις όμως με τα κοστάκι. Τα μπαλάκια παρακαλώ, στην κυρία. Τα μπαλάκια. Πάρτα! Παρκιά. Τώρα θα δεις τι θα πει. Σκόλη Κωστάκη, κράτα εδώ. Σε πλένω. Όλα τα διαλύω. Όλα. Τα ρημάζω. Κατά την κεράτα. Τίποτα δεν με σταματάει. Συγγνώμη, κυρία. Η θέση δίπλα είναι πιασμένη. Σταματήστε το τρένο, σταματήστε, θέλω να κατέβω. Ρε, Ρένια, Ρένια. Κωστάκι μου, δεν είμαι καλά. Άντε, σταμάτα, πού να γεράσεις, ρε παιδάκι μου. Με το παραμικρό σε πιάνει μύρλα. Θα βρε, Ρένια μου, σταμάτα. Τίποτα δεν έχεις, βρε κοριτσάκι μου γλυκό. Τίποτα δεν έχεις. Τι λιποψυχιά είναι αυτή? Κοίτα την πως κάνει. Με ένα 36 και 9 σε πιάνει ο τεπέτακλας. Φέρε εδώ να δούμε. Φέρε εδώ να δούμε πόσο έχεις. Άντε. 38 και 5. Κάτσε, θα σου φέρω να πιείς ένα αντιπυρετικό, προληπτικά.
Παιδιά, σήμερα φτιάξτε μόνοι σας το πρωινό σας. Είμαι λίγο άρρωστη και έστειλα τον μπαμπά στο φαρμακείο. Μόνοι μας θα φτιάξουμε ολόκληρο πρωινό? Ναι, ρε Χάρη, δεν είναι καμιά φιλοσοφία. Βγάλτε εκεί βούτυρα, μαρμελάδες και φρυγανιές και φάτε. Πού είναι φρυγανιές? Στο ντουλάπι. Κάτσε, κάτσε, κάτσε να έρθω. Να μου τα διαλύσεις όλα. Το γάλα βρωμάει. Για να δω. Όχι, παιδί, μια χαρά είναι το γάλα. Αύριο λίγη, διάβασε και καμιά ημερομηνία. Δεν θα πάθεις τίποτα. Το βούτυρο πού είναι? Πού να είναι το βούτυρο? Στο ψυγείο είναι το βούτυρο. Εγώ δεν θέλω φρυγανιές. Μπορώ να φάω δημητριακά. Φάει, στο ντουλάπι είναι. Και εμένα δεν με ψήνουν φρυγανιές. Να φτιάξουμε κανένα τοστ. Ναι, εδώ είναι το σπιέρα, φτιάξτε. Εγώ θέλω μεγαλοπούλα. Έχουμε τυρί? Εδώ είναι, ρε παιδιά, πάρτε το μόνοι σας. Έλα, αφήστε με, σας λέω. Θέλω να πάω να ξαπλώσω. Εγώ θα βάλω σοκολάτα στο γάλα μου. Ναι, ναι, και εγώ θα βάλω σοκολάτα, αλλά πρώτα πρέπει να ζεστάνουμε το γάλα. Πού θα το ζεστάνουμε το γάλα, πού θα το ζεστάνουμε? Στο μέτωπό μου. Άντε πια. Ψήνομαι, σας λέω, στον πυρετό και εσείς θέλετε να σας ταΐσω στο στόμα. Φάτε εκεί μια φρυγανιά αν τελειώνουμε. Με μια φρυγανιά θα τη βγάλουμε, ρε μαμά. Το πρωινό είναι το πιο σημαντικό γεύμα. Αν δεν τρώγεις και εσύ καλά, δεν θα αρρωστήνεις τόσο εύκολα. Μανούλα μου. Τι είναι, Χάρη μου? Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος που είσαι άρρωστη. Εντάξει, αγάπη μου, μια γρίπη είναι, θα περάσει. Και η γρίπη κολλάει? Κολλάει, κολλάει, γι' αυτό μην έρχεσαι κοντά μου. Μανούλα μου, μανούλα μου. Χάρη, τι είναι αυτό που κάνεις τώρα, τι καταλαβαίνεις? Θες να κολλήσεις και να τα βιαστείς κι εσύ? Ναι. Δεν σε πιστεύω. Μέχρι την Τετάρτη μόνο, που έχουμε τέσεις φυσικής. Έλα, ρε μανούλα. Χάρη. Καλά, αλλά αν θες να ξέρεις, άλλες μανάδες θα δίνουν όλα για τα παιδιά τους. Μαμά! Τι, Νικόλα μου? Πονάει το κεφάλι μου. Ωχ, έλα εδώ να φύγω. Έλα. Τριάντα εφτά μισό. Όχι! Είπαμε, είναι ο μικρούλης μας. Να του κάνουμε και τα χατήρια του. Αλλά δεν το παιχνίδι είναι σηκέ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Χάρη, τι κάνεις εδώ? Νικόλα, αδελφούλη μου, για το Θεό, δεν θέλω να πάθεις τίποτα. Χάρη, στο δωμάτιό σου τώρα! Πέντε θα φτάσει με αυτά που του κάνεις. Γιατί είσαι καμία καλύτερη ιδέα? Κάτι έχω. 10 ευρώ αν το ανεβάσεις από 37,5 μέχρι 38. Φέρε εδώ. Χάρη! Έλα σου πίτσα αχνιστή. Έλα για το λαιμό σου. Έτσι, μπράβο. Πονάνε τα κοκαλάκια μου, Κωστάκη. Σώπα, γριούλα μου, σώπα, έλα. Ρούφα. Πρόσεχε, μην καταπείς τη μασέλα σου. Άντε από εκεί, μωρέ, πυρετό έχω και στο πόρσι. Έχεις και τα νευράκια σου, όμως. Δεν θέλω άλλο, άσε με. Έλα, άσε με, σου λέω, okay. Τι έπαθες εσύ, κόλλησες? Έχω πυρετό. Όχι, κύριε γάμο. Έλα εδώ, να σε πω, έλα εδώ. Ναι, καλά. 36 και 6 με το ζόρι. Να
λάθος κάνεις. Η μαμά δεν κάνει ποτέ λάθος. Είναι θερμόμετρο ακριβίας. Ξέρω που σου λέω. Πριν έβαλα το θερμόμετρο και έλεγε 37,5. Να, δες. Σοβαρά. Για βάλτε μια στιγμή μπροστά μας. Κατέβασε το Κωστάκι. Τι κάνεις, ρε μπαμπά. Ξέρεις πόσο κόπο έκανα για να το ανεβ... Κοίτας εκεί. Και, τι κάνεις εκεί, ρε. Για να μην καείς. Την ανακάτευα. Γιατί σ' αγαπάω, Μανούλα. Αυτό το θερμόμετρο ήταν πριν στο στόμα του Νικόλα. Όχι. Τι μας χάρη του. Πάλι καλά. Γιατί αν ήταν στο στόμα του, μπορεί να έχει κολλήσει. Κρύωσε. Έλα. Μαμά. 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 Τι είναι, βραγόρι μου, τι είναι. Ρένια! Όχι, βρε, εσύ, μια χαρά είμαι. Ίωση των δύο ημερών ήτανε. Και ο Νικόλας πήγε σχολείο κανονικά. Στο γραφείο δεν θα έρθω, όχι. Κάτσε να γίνει πρώτα καλά και ο Κωστάκης. Να αποδημήσει. Ναι, καλά άκουσες. Παίζει σοβαρά και να αποδημήσει. Γι' αυτό σου λέω, πάρε κάτι μαύρο να έχεις πρόχειρο. Ναι, έλα, σ' αφήνω, γεια. Ωραίο χιούμορ, ωραίο. Μπράβο, άντρας στο νεκροκρέμα του και εσύ κάνεις χιούμορ. Τίποτα δεν έχεις, βρε, αγάπη μου. 37 και 2 έφτασες, δέκατα. Τα δέκατα είναι πολύ επικίνδυνα. Έχει πεθάνει κόσμος από τα δέκατα. Κανείς δεν έχει πεθάνει από δέκατα. Άντε, πιες το τσάι σου. Όχι, δεν θέλω να πιω. Ας είναι καλύτερα να έχω άδειο στομάχι. Μπορεί να χρειαστεί να πάω στο χειρουργείο. Μη γελάς. Μπορεί να έχω κάτι σοβαρό. Αποκλείεται, αγάπη μου. Τίποτα πάνω σου δεν είναι σοβαρό. Χάρη, γε μου. Κώστα, πατέρα μου! Με κοροϊδεύεις, ρε, έλα, κάτσε λίγο μαζί μου. Δεν έχει νόημα. Έχω αυτή τη ρημάδα τη γερή κράση. Θα με πετάξεις μέχρι το Μιχάλη. Πώς να σε πετάξω, βρε, εγώ ψήνομαι. Εγώ πάλι δεν πολύ ψήνομαι, αλλά έχω βαρεθεί εδώ πέρα. Άντε από εδώ, χαρά μου φάει, άντε από εδώ, ρε. Μπαμπάκο μου, πώς είσαι? Χαλιά είμαι, αγόρι μου, χαλιά. Ήρθα να σε φροντίσω. Σε ευχαριστώ, Νικόλα μου, για το ρεμάλι ο Χάρης. Σου έφερε την καλή μου κουβερτούλα. Τι γλυκός μου είσαι, σε ευχαριστώ. Άμα θες, θα σου διαβάσω και ένα παραμύθι. Εσύ να μου διαβάσεις, αφού συχαίνεσαι το διάβασμα. Δεν πειράζει, θα το κάνω για σένα. Εσύ με φρόντισες όταν ήμουν άρρωστος. Έλα, πιες χυμό. Σε ευχαριστώ. Πρέπει να πίνεις πολλά υγρά. Έτσι θα γίνεις πιο γρήγορα καλά. Τώρα που βλέπω πόσο με νοιάζεσαι, θα γίνω σίγουρα καλά. Α, ωραία. Έλα, να σου βάλω και αυτό το καυτερό. Κάνει καλό. Όχι, άστο, δεν θέλω, δεν χρειάζεται. Χρειάζεται. Δεν χρειάζεται, βραγόρι μου. Χρειάζεται. Εντάξει, φτάνει, αγόρι μου, φτάνει τώρα. Θα πάθω έγκαυμα. Θα πεθάνω από τις αθυμιάσεις. Δεν μπορώ άλλο. Χρειάζεται, χρειάζεται. Σε λίγο πρέπει. Μα και εγώ με βραγόρι μου γλυκό. Άσε με τώρα, δεν θέλω, λέμε. Να περιμένεις. Βρε κακομελά μου, βρήκαμε και εγώ με βρε. Βοήθεια. Σταμάτα. Πρέπει να γίνεις καλά. Βοήθεια. Έχω αυτό το βήχα, γιατρέ. Έχω αυτό το βήχα και κρυάδες. Ό,τι κι αν είναι, πρέπει να μου το πείτε. Όσο βαρύ και να είναι. Καταλαβαίνετε, έχω τρία παιδιά. Πρέπει να κανονίσω τα δέοντα. Μάλιστα, να σας εξετάσω λίγο. Βεβαίως, γι' αυτό σας φώναξα. Αν και νομίζω ότι καλύτερα θα ήταν να μου κάνετε μια εισαγωγή σε ένα νοσοκομείο να με κοιτάξω καλύτερα. Θα δούμε. Λίγο την κουβέρτα, σας παρακαλώ. Μάλιστα. Βοήθα, Ρένια. Σηκώστε μου λίγο την πιτζάμα. Μάλιστα. Δεν το ζεσταίνετε λίγο, κάντε. Να ζεσταθεί. Μια χαρά είναι. Ζεστάτε το λίγο. Όλοι έτσι λένε και τελικά. Το ξέρα. Βαθιά ανάσα. Άλλη μια έτσι βαθιά, ωραία, δυνατή. Σιγά, αγάπη μου, τον ξεκούφανε στο γιατρό. Τι να κάνω, άρρωστος είμαι. Για να δούμε λίγο για τις αμυγδάλες. Όχι, όχι, μου κάνει εμετό αυτό. Κώστα, τι καταλαβαίνεις τώρα, ας τον άνθρωπο να κάνει τη δουλειά του. Ανοίξτε. Ανοίξτε μου. Κώστα! Λέτε. Ελάτε, κύριε Μπούσκα, ανοίξτε λίγο. Σηκώστε λίγο. Εντάξει, εντάξει, κύριε Μεγάλε, ξέρω εγώ. Τι πρέπει να το έκανε.
Καλέ, τι πυρετό, μέχρι 37 και 2 έφτασε. Στο τσάκι μας να τον πάμε στο παιδόν. Ξέρετε, οι άντρες γινόμαστε καμιά φορά με γιάγιχτη, κυρία Πούσκα. Αν δεν ξέρω, 4 έχω. 4? Όχι άντρες, έναν άντρα και 3 γιους. 3 γιους, ε. Μπράβο, δεν σας φαίνεται καθόλου. Ανήλικοι παντρευτήκατε. Με κολακεύετε. Τι έγινε, Ρένια? Τι να γίνει, Κώστα μου, σε ζήτηση. Κάνουμε με τον γιατρό που εσύ ζήτησες. Το ζήτησα για μένα, όχι για σένα. Τι να κάνω, αγάπη μου, νέα γυναίκα είμαι κι εγώ. Τώρα που θα σε χάσω να μην συνεχίσω τη ζωή μου. Θα με χάσετε, τι λέει, γιατρέ. Μια χαρά είμαι. Είδες, αγάπη μου, το μόνο που σου χρειαζόταν ήταν ένας αναβράζων γιατρός. Στόχο, εδώ είμαστε. Πι, ρε, τος. Πυρετός. Αμάρεση, Κώστα. Τρεις λέξεις έχεις κατεβάσει, πυρετός, ιός και ζάλι. Αυτό δεν είναι παιχνίδι, ιατρικό ανακοινοθέν είναι. Μια χαρά είναι, γράφε. 2, 4, 6, 8, 10. Έλα, εγώ τώρα. Κολλάω ένα ταφ. Κοιτάξτε. Τι είναι αυτό? Πυρετόστ. Ναι, πυρετόστ. Άντε, μωρέ. Έλα, μα σειρά σου τώρα. Είμαι πανέτοιμη, λοιπόν. Κολλάω στο ΙΤΑ. Όχι στο ΙΤΑ. Ήθελα να βάλω εγώ. Ρε Κωστάκη, θα βρεις άλλη λέξη. Προς το παρόν εγώ έχω τη σούπερ λέξη. Νίσα. Τι είναι αυτό? Η πάπια. Σε ποια γλώσσα? Ελληνικά, βρε Χάρη. Και η πάπια τι είναι? Λατινικά. Λέγεται και νίσα και πάπια. Έχει δύο ονόματα. Πώς λέμε? Μαρία Λουίζα, Άννα Μαρία. Μάρικα Παναγιώτα. Εν πάση περιπτώσει, σε κάθε περίπτωση είναι αρχαία ελληνικά. Ναι, ωραία, τι. Και τα αρχαία ελληνικά, ελληνικά είναι. Τέλος πάντων, δώσεις τώρα 5 βαθμούς να τελειώνουμε. Αφού ξέρεις με τη μαμά δεν βγάζεις άκρη στα επιτραπέζια. Το ξέρετε ότι έχω δίκιο, αλλά σας πονάει γιατί κερδίζω. Εγώ θα κολλήσω τη μαμά. Θα κολλήσω ένα φι που έχει και πολλούς βαθμούς και ένα ωμέγα. Και τι θα λέει? Φόνησα. Αυτή που σκοτώνει. Ρε Χάρη, δηλαδή έλεος. Το φόλισσα θέλει όμικρον και γιώτα. Κι εγώ θέλω να ποδηλατώ. Τι να κάνουμε? Έλα, παίζει τώρα. Μαμά! Τι είναι, παιδί μου? Νομίζω πως είμαι άρρωστος. Άσε μας, ρε Χάρη, πάλι. Όχι, αυτή τη φορά νομίζω πως είναι αλήθεια. Έχω πυρετό. Γυαλίζουν τα ματάκια του, όντως. Από την εξυπνάδα θα είναι. Άντε, βρε, πουκί. Έλα, είσαι εδώ. 38,5 μέσα στο νερό. Yes, yes, yes. Πάω να φέρω αντιπυρετικό. Ευτυχώς που είναι Παρασκευή και δεν θα χάσει σχολείο αύριο. Φέρε και τους άλλους.